Χριστούγεννα. Εδώ και 1700 περίπου χρόνια, ο λαός μας γιορτάζει τη γενέθλια του Χριστού. Τα γενέθλια του εγγενέστερου πλάσματος που πέρασε από τον πλανήτη μας. Ο Χριστός, που ένας φορά στα κινήματά του, αποκάλυψε ότι εκτός από δύο φάρμακα που αντιστέκεται στον χρόνο, στον χώρο και σε κάθε μετάλλαξη των ιών της απληστίας, του εγωισμού, της μισανοδοξίας, του μισανθρωπισμού. Χριστιανός δεν είναι ο υποκριτής που κάνει αντιληπτικούς σταυρούς, που προσεύχεται χωρίς να καταλαβαίνει την προσευχή, που νηστεύει ανελιπώς, αλλά ζητά να ψοφήσει το ζώο του γείτονα. Χριστιανός είναι όποιος αγαπάει. Και όποιος αγαπάει είναι χριστιανός. Γιατί ο Χριστός ήταν η ενσάρκωση της αγάπης. Όταν ο ίδιος επί ψηλά ακούει να εκπορεύονται κηρύγματα μίσους από ανθρώπους που δηλώνουν πιστοί χριστιανοί, όταν βλέπει να δολοφονούνται άνθρωποι στο όνομά του, όταν αισθάνεται ότι κάποιοι τον εκμεταλλεύονται για να βγάλουν χρήματα, τότε μας στέλνουν τούτες εδώ τις ημέρες. Αυτές οι ημέρες είναι ευκαιρία να επανειοραφήσουμε τις ανάγκες μας, να αποτιμήσουμε τις πράξεις μας, να κατανοήσουμε τις ατέλειές μας, να επανεκτιμήσουμε την έννοια της αγάπης. Το άστρο που μας οδήγησε στην πάτη μου, ας γίνει το φως που θα φωτίσει τα λόγια του και θα κάνει επιτέλους κατανοητά αυτά. Τούτος ο μικρός σε έκταση αλλά μεγάλος σε ιστορία τόπος χρειάζεται επανεκκίνηση. Η παράδοση και εμφορούμενοι από αγάπη θα κοιτάξουμε μπροστά και δίπλα μας. Μπροστά για να υπερασπιστούμε τις γενιές που έρχονται, δίπλα μας για να φροντίσουμε τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Χρόνια πολλά σε όλους.